είχα και έναν λόγο να κάνω. Θα συζητήσουμε τις ομάδες που είναι σίγουρα στους ομίλους του Champions League. Σίγουρα ο ομίλος του Champions League είναι City, Liverpool, Chelsea και Tottenham. Η City και η Liverpool νομίζω θα περάσουν από τους ομίλους εύκολα κιόλας. Η Chelsea και η Tottenham θα εξαρτηθεί από τον ομίλο που θα έχουν. Αν ας πούμε τύχουν σε όμιλο Group of Death, μπορεί να αποκλειστούν κιόλας. Είδαμε τις τέσσερις ομάδες που είναι σίγουρα όμιλο από την Αγγλία. Πάμε Ισπανία. 21-22. Είπαμε σχολιάζουμε μόνο τις ομάδες που είναι σίγουρα όμιλους. Ωραία. Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω να φτάσει ψηλά στο Champions League. Μπαρσελόνα, Ατλέτικο, Σεβίλη τώρα. Η Μπαρσελόνα άμα μπει δυναμικά η Μπαρσελόνα θεωρώ ότι θα περάσει. Ατλέτικο το ίδιο με την Μπαρσελόνα, άμα μπει δυναμικά θα περάσει. Τώρα για την Σεβίλη χλωμό το βλέπω να περάσει από μιλό της Champions League. Το πολύ πολύ να πάει πάλι Europa League. Αν το πάρει πάλι το Europa League. Γερμανία πάμε. Ναι. Μπάγερ Μονάχου θα περάσει πιστεύω. Εύκολα. Όχι εύκολα, αλλά θα περάσει. Νομίζω θα φτάσει περίπου μέχρι τους 8 τζαμές. Μπορούσια Ντόρτμουν, Λεβερκούζεν και Λιψία θα παιχτεί από τον όμιλο που έχουν. Μπορεί να μείνουν έξω, μπορεί να μείνουν και μέσα. Ωραία. Ιταλία. Η Μίλαν. Η Μίλαν, Ίντερ, Νάπολη και η Ιουβέντους. Το ιταλικό πρωτάθλημα δεν είχε καμιά ομάδα που να πεις σίγουρα θα περάσει από τους ομίλους. Όλοι είναι 50-50. Δηλαδή ακόμα και η Μίλαν που πήρε το πρωτάθλημα 50-50 είναι. Αλλιά τώρα είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που θα πούμε. Άρα πούμε και της Πορτογαλίας. Ξέρω τι να πω και η Πορτογαλία σίγουρα όμως. Ρα. Έχουμε δύο μόνο ομάδες στη Γαλλία σίγουρα όμως. Paris Saint Germain θα περάσει σίγουρα τους ομίλους. Marseille δύσκολο το βλέπω. Ρα. Πάμε και για Πορτογαλία. Πορτογαλία. Οι μόνες που είναι σίγουρα ομίλους είναι Sporting και Porto. Θα δυσκολευτούν και οι δύο ομάδες, αλλά πιστεύω μια από τις δύο θα περάσει από τους ομίλους. Τώρα ποια θα είναι αυτή δεν ξέρω. Ωραία. Πώς είπαμε. Δεν λέμε τίποτα με σιγουριά. Λέμε βάση τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό που πάμε μπει δυναμικά η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα αν ξεκινήσει όπως πέρσι για το Ισπανικό λέω δεν θα μπει.